Πώς είσαι? Καλά είμαι, εσείς? Βλέπω, έχεις φορέσει τις γούνες σου, τις ψεύτικες από πάνω, τα πράγματα. Ακούμε εδώ πέρα μουσικές. Εντάξει, μια γούνα φορέσαμε σιγά. Καλά, δεν είπα εγώ τίποτα. Κάνω μια μίνι περιγραφή του look. Είναι διαγωνιστικό το επίπεδο τώρα, ε? Ναι. Ναι. Για πες μας που πηγαίνεις. Εγώ πηγαίνω στο γραφείο μου, στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Να δω νέα άτομα, να τους γνωρίσω και να δω αν θέλω να μπουν στην ομάδα μου. Τη δουλειά μου. Ωραία. Ψηφίστε. Χριστιανά, έβαλες ένα. Κοίτα, γενικά δεν μ' αρέσει να βάζω ένα, γιατί είναι και η προσπάθεια. Απλά δεν βλέπω κάποια προσπάθεια, βλέπω το προσωπικό σου στυλ. Που έχεις πει ότι αυτό είναι. Αυτό κακό. Δηλαδή, άμα φαίνεται η προσπάθεια ότι κάτι δεν έχει πετύχει, πρέπει να φαίνεται φυσικό αυτό που φέρνεις. Για μένα αυτό είναι επιτυχία, να το θεωρείς φυσικό. Κάτι αφύσικο χτυπάει στο μάτι. Δεν είναι καθόλου σύγχρονη η εικόνα σου. Δεν ξέρω καν ποιας εποχής μπορεί να είναι. Είναι σύγχρονο, είναι σύγχρονο. Στο τώρα, ναι, και θα το δεις δεν πολύ. Δεν έχω δει έξω κάποια να κυκλοφορεί έτσι, είναι η αλήθεια. Και στο λέω με πολύ αγάπη. Δεν έχεις δει κάποια να κυκλοφορεί, ας πούμε, με τζιν μίνι φούστα τώρα, σήμερα? Με τζιν φούστα εννοείται. Και με ένα μπλουζάκι. Έτσι συνδυασμένα, όχι. Εντάξει, γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί δεν θα το δεις πολύ συχνά έξω. 1,8. Μια χαρά. Είναι ο μέσος όρος. Θα πας τώρα στους κριτές και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Άντε. Στέλιο μου, ξεκινάμε με σένα. Ωραία, η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ casual για συνέντευξη. Και όχι, δεν το εννοώ ότι είσαι πολύ χαλαρά, μπορείς να είσαι πάρα πολύ χαλαρά, αλλά έχεις πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ, ας πούμε, ναι, θα αποσυντονιζόμουν σε μια συνομιλία μαζί σου, αν έπρεπε να θυμηθώ, ξέρω εγώ, την πορεία μου, το βιογραφικό μου, το αυτό. Έχεις δαντελίτσες, έχεις κορδελίτσες, αλυσιδούλες, γραμματάκια, κολάν, φούστα, άνοιγμα, παπούτσια, μαύρες γούνες, χειμωνιάτικες. Διάφανο, το λευκό κολάν. Είναι πολλές πληροφορίες, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν ξέρω πού να αξιολογήσω την εικόνα αυτή. Γιατί βλέπω ότι μάχεσαι, ρε παιδί μου, για αυτό που φοράς και το υποστηρίζεις και αυτό είναι κάτι που σου το δίνω και μου άρεσε πάρα πολύ σε σένα. Θα σου βάλω ένα, βρε Ειρήνη. Ευχαριστώ. Ρε, αμάρες, τέλειο. Ηλιάνα. Λοιπόν. Γλυκό μου κουκλάκι, με αυτό το στυλ. Κοίτα, η σημερινή εικόνα είναι πάρα πολύ παλιά. Θα μπορούσαμε αυτή την μπλούζα να βάλεις από μέσα ή και από πάνω. Αν θα, και θα προτιμούσα να είναι απ' έξω η μπλούζα και να φαίνεται αυτό το άνοιγμα που κάνει. Ένα ωραίο ψηλόμεσο υφασμάτινο παντελόνι, πολύ φαρδί. Δερμάτινο. Υφασμάτινο. Ψηλόμεσο. Ψηλόμεσο, από μέσα. Πολύ φαρδί. Να βάλει την ζώνη από πάνω. Να βάλει ωραία αθλητικά παπούτσια. Χοντρά. Να κάνει τα μαλλιά σου λίγο πιο σύγχρονα. Δεν ταιριάζει αυτό το look με την κορδελίτσα τώρα που έχει βάλει τα μαλλιά. Να και με εννοεί. Ναι, σε περιμένω. Ωραία. Να πάρει μία τσάντα τέλειως διαφορετική. Ούτε λουστρίνη, ούτε κροκό. Θα μπορούσε να ήταν υφασμάτινη. Θα μπορούσε να ήταν τζιν. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να το φέρει στο σήμερα. Ειρήνη μου. Ένα. Ευχαριστώ. Και κλείνω με τον Δημήτρη τώρα. Να σου πω ότι το κάτω μέρος με το τζιν, τη φούστα και το καλσόν και τα παπούτσια θα μπορούσαν να σταθεί αν έβαζες πάνω ένα τζάκετ ή κάτι άλλο, γιατί το πάνω μέρος είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, τελείως λάθος. Το πάνω σε καταστρέφει. Αφού είσαι στο γραφείο και κάνεις interview, να το πούμε έτσι, τα γυαλιά τι τα θες τα κρεμασμένα, την μπαίνει ήλιο στο γραφείο και κυκλώνεσαι. Πώς θα πάω καλή στο γραφείο, χωρίς ότι το δρόμο περνάω. Μπορώ να το πιστοποιήσω ότι υπάρχουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Μετρό δεν υπάρχει, αλλά δρόμοι υπάρχουν. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Το πάνω μέρος είναι τελείως λάθος. Δεν μου αρέσει καθόλου ούτε η μπλούζα ούτε το φοράς. Το κάτω μέρος θα μπορούσε να σωθεί με κάτι άλλο πάνω, με κάτω τζιν, με κάποιο τζάκετ λίγο πιο μεγάλο.
χωρίς αυτό που φοράς, χωρίς αυτή τη τσάντα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, συνδυασμένα πολύ λάθος. Είναι παλιά εικόνα στα μας τα παιδιά, πρέπει λίγο να το κοιτάξεις λίγο αλλιώς. Ευχαριστώ. 4,8. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.